Γεια σας, είμαι η Γιώτα Αρχοντάκη και μαζί θα δούμε ειδήσεις από το neakrite.gr. Ώρες αγωνίας περνάει η οικογένεια του αγνοούμενου Νίκου Δερμιτζάκη, ο οποίος δεν έχει δώσει σημεία ζωής από το μεσημέρι της Κυριακής. Με το γιο του βρισκόταν ο ηλικιωμένος όταν εξαφανίστηκε και η φόβη για τη ζωή του είναι μεγάλη. Εσείς μπορείτε να βοηθήσετε. Σε θέσεις προεκλογικής μάχης και επισήμως πλέον τα κομματικά επιτελεία μετά τη συνάντηση Τσίπρα Παυλόπουλου που σηματοδότησε τη διάλυση της Βουλής και την προκήρυξη εθνικών εκλογών στις 7 Ιουλίου. Αναβρασμός επικρατεί και στα τοπικά στρατόπεδα των κομμάτων. Ποια είναι τα ονόματα που παίζουν στο Ηράκλειο? Ταλαιπωρία τέλος για τους μόνιμους κατοίκους στο κέντρο του Ηρακλείου, οι οποίοι μέχρι πρότινος δεν έβρισκαν θέση για να παρκάρουν. Το μόνο που χρειάζεται να κάνουν πλέον είναι να εκδώσουν την κάρτα στάθμευσης μόνιμου κατοίκου και να την έχουν τοποθετήσει σε εμφανές σημείο του αυτοκινήτου τους. Για ειδήσεις από την Κρήτη, την Ελλάδα αλλά και τον κόσμο, ακολουθήστε μας στα social media. neakrite.gr. Η ενημέρωση στα χέρια σου.